Στην Ήπειρο, στο δυτικό άκρο της Ελλάδας, στο φτωχότερο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ευρώπης, εκεί όπου οι οικονομικοί δείκτες στάθηκαν φιδωλοί, η φύση ορθώνεται γενναιόδορη απέναντι στους κατοίκους της, χαρίζοντάς τους φυσικούς θησαυρούς ανεκτήμητης αξίας. Σημείο αναφοράς, ο Δήμος Ζηρού. Η ιστορία του τόπου, από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους, οι παραδόσεις, το γεωμορφολογικό τοπίο, τα αρχιτεκτονικά μικρά θαύματα στο πέρασμα του χρόνου, διαμόρφωσαν το πολιτισμικό τοπίο, μέσα από το οποίο αναδύθηκαν άνθρωποι απλοί του κάματου, αλλά και άνθρωποι των γραμμάτων, των επιστημών, των τεχνών και των επιχειρήσεων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που ιχνηλάτησαν μονοπάτια αλωτινών εμπορικών και οδικών δρόμων. Αυτές οι τοπικές και εθνικές διαδρομές χρησιμοποιήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν Ευρωπαίοι ορειβάτες, επηρεασμένοι από τις εναλλακτικές ιδέες της εποχής, δημιούργησαν ένα δίκτυο ευρωπαϊκών και διεθνών μονοπατιών. Τα μονοπάτια αυτά, σημαδούρες πολιτισμού του παρελθόντος, ξεκινούν από τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά ποτέ δεν άγγιξαν χαρτογραφημένα το Δήμο Ζηρού και τον ομό Πρέβεζας γενικότερα, αν και αποτελούν ένα δίκτυο 11 ευρωπαϊκών μονοπατιών, 50 περίπου χιλιάδων χιλιόμετρων συνολικά. Το Γενικό Λύκειο Θεσπρωτικού, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus, δράση K2, συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διασχίσει τα ευρωπαϊκά μονοπάτια, προεκτείνοντάς τα στην περιοχή του. Ύστερα από αξιολόγηση της αρχικής αίτησης που υπέβαλε το σχολείο και η οποία πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, η πρόταση έγινε δεκτή με τον τίτλο European Path in Motion, εγκρίνοντας τη συμμετοχή του σχολείου ως συντονιστή του προγράμματος. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή είναι μια μεγάλη διάκριση για το σχολείο, αφού βρίσκεται ανάμεσα στα ελάχιστα σχολεία σε όλη την Ελλάδα που επιλέχθηκαν να διεξάγουν ένα τέτοιο πρόγραμμα ως συντονιστές. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών, το οποίο έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα τα ευρωπαϊκά μονοπάτια, που διασχίζουν ολόκληρη την Ευρώπη, άρα και την περιοχή του Δήμου Ζηρού. Οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος αφορούν την προσέγγιση με καινοτόμες μεθόδους της ολιστικής μάθησης και τη συμβολή στη συναισθηματική και ψυχοκινητική συγκρότηση των μαθητών. Ιδιαίτερης βαρύτητας αποτελεί επίσης για το σχολείο η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση του μονοπατιού, επιδιώκοντας την προβολή της φυσικής ομορφιάς που διαθέτει η περιοχή και την ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερο σε περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης, στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα μονοπάτια, περπατώντας πάνω σε αυτά και εκπονώντας δραστηριότητες στη φύση, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση ανθρώπων περιβάλλοντας, επηρεάζοντας και αλλάζοντας τη στάση τους απέναντι σε αυτό. Τέλος, ο ανθρωπιστικός σκοπός του προγράμματος αφορά στη δυνατότητα αλληλοεπίδρασης ανθρώπων διαφορετικών εθνοτήτων και κουλτούρας, όπως και την καλλιέργεια ευγενών αισθημάτων μέσα από την κοινή τους πορεία στα ίδια μονοπάτια. Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος ελπίζει να ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση με συνέπεια και ευθύνη και εύχεται η μαθητική κοινότητα να το αγκαλιάσει και να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά ωφέλη από αυτή την ευκαιρία που της δίνεται.